Ένα μ' αρέσει το σουβλάκι με απ' όλα, αλλά παχαίνει πολύ και τα αποφεύγω. Θέλω να σας ρωτήσω και για το Ελλάδα έχει ταλέντο. Αν το έχετε δει, είναι η κυρία Μανολίδου εκεί. Πώς σας φαίνεται σαν παρουσιάστρια? Δεν σχολιάζω τέτοια πράγματα. Είναι εμφανές ότι η κυρία Μανολίδου τοποθετείται και ξανατοποθετείται σε διάφορα πόστα, γιατί προφανώς κάτι ιντριγκάρει για κάποιο λόγο, τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει είτε συμπληρωματικά είτε σαν κύριο πρόσωπο τηλεθεάσεις ή έστω συζητήσεις, οι οποίες στη συνέπεια είναι και τηλεθεάσεις. Οπότε η γυναίκα χρησιμοποιείται και αυτή. Και όλο αυτό το σούσουρο που γίνεται γύρω της γίνεται επί τούτου για να μπορέσουν να μπάσει και ανέβουν αυτές οι ρημάδες τηλεθεάσεις. Ποιον είναι και αυτή σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως εισπράττει και αυτή το όφελος από όλο αυτό το πράγμα που γίνεται γύρω της. Κάτι εισπράττει και αυτή βέβαια. Τη δημοσιότητα που πιθανώς τη θέλει, απεγνωσμένα. Τα χρήματα, ξέρω εγώ, που μπορεί να παίρνει κλπ. Παίρνει και αυτό το μερίδιο από αυτό το πράγμα. Πληρώνει και το τίμημά της βέβαια. Θεωρείτε ότι είναι υπερεκτιμημένη γενικά ως παρουσιάστρια? Μου είναι τελείως αδιάφορο. Ούτε καν έχω παρακολουθήσει ιδιαιτέρως. Όχι, γιατί είναι υπερεκτιμημένη, αφού είναι μία που τη βρίζουν συνέχεια. Αντίθετα, υποτιμημένη θα έλεγα ότι είναι. Είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά το βάζουν για να δημιουργείται ντόρος. Δεν την εννοείται ότι δεν τη ζηλεύω, αλλά μάλλον με συμπάθεια βλέπω πλέον την περίπτωση. Εδώ στη Στάξιος δεν έχουμε καλλιτεχνικά δεσποινείς. Και εγώ και οι συμμαθητές σας θα σας αποκαλούμε Παναγιώτα Καραχισαρίδου. Πήραμε την κάτω βόλτα, όμορφη μου Παναγιώτα. Μου λέγατε την προηγούμενη φορά ότι γράφατε κάτι για τηλεόραση. Δεν ξέρω σε τι στάδιο είστε. Και με τα δύο μεγάλα κανάλια συζήτησα. Και ήταν πολύ θετική με ομικρογιώτα οι κουβέντες που κάνουμε, γιατί είναι εν εξελίξη. Ναι, το σκέφτομαι τώρα να επανέλθω στην τηλεόραση και για οικονομικούς λόγους βεβαίως, αλλά και γιατί το κάνω κέφι. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που είναι χαμηλού προϋπολογισμού, low budget, ευθύς εξ αρχής χαμηλού. Χαμηλού δεν μπορεί να υπάρχει οικονομικά, αλλά υπάρχει τόσο πολύ πιο οικονομικό από οτιδήποτε άλλο γινόταν τα τελευταία χρόνια. Από τη μάνα του, από τη φύση του. Αν από τη φύση του είναι με πέντε ηθοποιούς. Πώς ήταν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, ρε παιδί μου, πώς, ξέρεις, σε στούντιο και λοιπά. Κάτι τέτοιο πάντως, να ρωτήσω εγώ. Ναι, θα είναι κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η είδηση. Αυτή είναι η είδηση, δεν είναι βέβαια το ίδιο. Είναι με άλλους ηθοποιούς, είναι σχέσεις ανθρώπων που τέλος πάντων συνυπάρχουν. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Είχαμε ακούσει κατά καιρούς ότι πολλοί κόσμος ήθελε να ξαναδεί κάτι ανάλογο. Είναι κάτι ανάλογο. Παιδί μου, αυτή τη φορά υπερεύεις κάθε όριο. Θα γράψεις 100 φορές, δεν θα ξαναδιακόψω το μάθημα. Όχι ρε παιδιά, εγώ για να σου τιέρι με εδώ μέσα. Σχασμός! Και άμα αισθανθώ ότι μπορεί να κινδυνεύσουν οι τηλεθεάσεις μου, μπορεί να καταφύγω κι εγώ στην κυρία Μανολίδου. Όπως τα λέγαμε πριν, να την βάλω να παίξει κανένα ρόλο, πας και με σώσει. Θα σου πω το σημαντικότερο. Για να επανέλθω στην αγάπη του κόσμου, γιατί μέσα στις δύσκολες εποχές αυτό πράγματι μπορεί να σε στηρίξει. Ένα γράμμα που πήρα από ένα παιδί 10 χρονών, θα σου το διαβάσω γιατί αυτό έχει αξία. Για μένα έχει τεράστια αξία. Ανέφερες πριν τα βραβεία που έχω πάρει κλπ. Το μεγαλύτερο παράσημο και η μεγαλύτερη αμοιβή είναι αυτού του είδους η αποδοχή. Είναι εδώ, θα σου το διαβάσω τώρα και δεν είναι μεγάλο. Αγαπητέ κύριε Χάρη, μου άρεσε πολύ το έργο σας και γέλασα με την καρδιά μου. Βλέπω κάθε μέρα τις σειρές στην τηλεόραση και γελάω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας κάνετε να γελάμε και πιο πολύ τη μαμά μου που όταν αρρώστησε από ένα σπυράκι στο στήθος και χειρουργήθηκε, γύρισε σπίτι, σας έβλεπε στην τηλεόραση και πάλι γελούσε. Τώρα είναι καλά και ήρθαμε να σας δούμε από κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που είπε ο Χάρης μας.
Απλά χαιρόμαστε για τους ναι και τους ναι. Ακούμε, ναι. Αυτό. Υπάρχει σιωπή στο πάνελ γιατί παρακολουθούμε αυτά που λέει. Το Κωνσταντίνο και Ελένη επιστρέφει. Θέλω αυτό να σας πω. Διαχρονική αξία, όπως πολλά από τα σύριαλ που έχει γράψει ο Χάρης Ρώμας. Διαχρονική όμως αξία είναι και μία μηχανή καφέ, κυρίες και κύριοι. Μου ειδικά, άμα φέρει και την υπογραφή του Νεσπρέσο για να μπορεί να κάθεστε στο σπίτι σας και να φτιάχνετε το καφεδάκι σας και να ξεκινάτε έτσι όμορφα την ημέρα σας, δεν νομίζω ότι έχετε καλύτερη ευκαιρία από τώρα έτσι ώστε να διεκδικήσετε τη μηχανή πήξη που θα πάρετε τρεις από εσάς. Τρεις μηχανές για τρεις νικητές. Με και ενώ ονοματεπώνυμο στο 19-290-11-40-54-54. Ξεκινάτε τώρα να στέλνετε, διότι πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Έχεις εγωισμό, είναι στο φουλ. Τα χείλη σου γελούν, ψεύτικα το παίζεις cool. Δεν φέρθηκε σωστά. Popsicle was spotted out here at Haworth Mesa. What was somebody doing out there? It's no man's land. Δεν είναι το ψύχος, ούτε η φωνική καταιγίδα. Αυτό που σκοτώνει είναι κάτι άλλο. This means a federal investigation of where witnesses. Come in and let's talk. No, I can't come in. You have to come to Boston. Kate Beckinsale. What the hell are they doing out here? Because they found what they were looking for. What is it? It's a body. Ίχνη στο χιόνι. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Απόψε στις 10. Στο Star. Δημιούργησαν την πιο διάσημη μουσική εισαγωγή του κόσμου. Μία απλή φράση που άλλαξε την αντίληψη του κόσμου για το σύμπαν. Κι όμως κοιμείται. Τα πιο απλά πράγματα έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό. Γάλα και μαγιά. Δύο απλά υλικά που δημιούργησαν μία μοναδική γεύση που αγαπήθηκε όσο καμία. Total. Απλά μοναδικό. Στις μέρες μας τα μπουκάλια των απορρυπαντικών γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Ξεχάστε το! Τώρα το υγρό Νεομάτ σε νέα οικονομική συσκευασία. Για εξοικονόμηση χρημάτων και καθαριότητα στα ρούχα σας, Νεομάτ Eco. Η έξυπνη επιλογή. Μοιραίος έρωτας. Ο Χαρούν φτάνει στα άκρα. Η συνέχεια είναι μοιραία. Ο τηλεθεατής πάλι μπροστά. Wow, δείχνεις τόσο καλά. Πες μας το μυστικό. Βρήκε τόσο γευστικό. Ίσως κέρδισε το λαχείο. Μήπως κάνει γιόγκα. Έλα το κορίτσι, απειρέτα στα ίσια. Μέλα βασκυρί λάιτ. Νιώθει καλά. Μοιραίος έρωτας. Πόσο διαρκεί μια απιστία. Η συνέχεια είναι μοιραία. Δείτε πρώτοι τα 5 νέα επεισόδια πριν παιχτούν στην τηλεόραση. Ο τηλεθεατής πάλι μπροστά. Για να γίνεις άντρας, χρειάζεσαι μια γυναίκα. Όμως, ποια? Grease Pie. Όχι στα τυφλά ραντεβού. Ραντεβού με Παρθένος. Σάββατο. Στις 6 παρα 10 το απόγευμα, στο Star. Έχω μια λιγούρα. Εσύ. Μόλις μετακόμισα. Τι κάνεις? Ετοιμαζόμουν να φάω κάτι. Τι, κι εγώ νιώθω μια μικρή λιγούρα. Κοφρέτα. Όχι για μένα, κάτι πιο λαχταριστό. Κρουασάνι. Φαίνεται πολύ... Τι κρύβεις? Τραγανή και ελαφριά γκοφρέτα με μια καρδιά από γάλα και φουντούκια. Τα λέμε συχνά. Όσο έχεις πολλά Kinder Bueno. Νιώθεις λιγούρα? Kinder Bueno. Ακαταμάχητη γεύση, ανάλαφρη απόλαυση. Μια αγάπη ανέφικτη, απαγορευμένη για πάντα. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Το αριστούργημα που μάγεψε εκατομμύρια τηλεθεατές σε 5 DVD. Ξεκινήστε τη συλλογή με το πρώτο DVD. Μόνο στο Τηλέραμα. Γιορτινές δημιουργίες που θα αγαπήσουν όλοι. Φαρίνα.